Αρκαδία 938. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη στο στούντιο του Αρκαδία 93,8 και βέβαια στην Τρίπολη, στην οποία πραγματοποίησε περιοδία. Κύριε Κεφαλογιάννη, είστε από τους έμπειρους ευρωβουλευτές και βέβαια εκ νέου υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από όλες τις πλευρές και κυρίως από το κυβερνών κόμμα, ακούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Δεν πρέπει να υπάρχει χαλαρή ψήφος, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και τα διακυβεύματα είναι πάρα πολύ ψηλά. Εσείς ως νυν ευρωβουλευτής είστε σε θέση να μας πείτε, να μας τα αναλύσετε πολύ περισσότερο αυτό. Γιατί είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές? Ζούμε σε μια εποχή με πολύ σημαντικά γεγονότα. Οι τεκτονικές πλάκες της ιστορίας και των γεγονότων είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία. Άρα ο πόλεμος είναι στα σύνορά μας. Έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Έχουμε την κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που μπορεί να εξελιχθεί σε μια κρίση με πυρηνικά όπλα. Ζούμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία ομνίουμε, είναι ο οργανισμός που μας χάρισε 80 χρόνια ειρήνης και ευημερίας και αυτός πρέπει να βρει το βηματισμό του στο μέλλον. Πόσα είμαστε επαρκή της ιστορικής μας ευθύνης αν δεν δώσουμε ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια και προοπτική στους λαούς μας και στα παιδιά μας. Ναι. Άρα είναι κρίσιμες, δεν είναι πραγματικά κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα. Τι θα κάνουμε για την ασφαλεία μας, τι θα κάνουμε για το περιβάλλον, τι θα κάνουμε για την κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα περπατήσουμε στο μέλλον, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε για την πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλα διακυβεύματα. Αν δεν διαβάσουμε σωστά τα γεγονότα, θα τα ζήσουμε δραματικά. Και στην Ελλάδα την κλειτώσαμε την τελευταία στιγμή. Μην ξεχνάτε τι περάσαμε το 2014 που παρήγορα να πάμε στα βράχια και μην ξεχνάμε και άλλες εποχές που δεν είχαμε την τωριμότητα που διαθέτουμε τώρα και ως δημοκρατία και ως πολιτικό σύστημα που θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί. Μάλιστα. Αν είχαμε πάει το λάθος δρόμο, σας πηγαίνω και πίσω στα παλιά συστήματα. Δηλαδή από το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ μέχρι το. Τώρα πήγατε πολύ παλιά. Όχι, πήγα εκεί γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε λάθος δρόμο. Τώρα όλοι ομοιώμε σε όλη τη Ευρώπη. Να μην είχαμε μπει στην Ευρώπη. Ή το 2014 να είχαμε βγει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα λοιπόν που εγώ με ευτυχία διαπιστώνω ότι και με ικανοποίηση ότι όλα τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου έχουν προσανατολιστεί στην Ευρώπη, θέλουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, μια σύγχρονη αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αυτά είναι δημοκρατικά κόμματα και τα περισσότερα από αυτά έχουν και τον πατριωτισμό πολύ ψηλά στον κώδικα των αξιών τους. Έχουμε και την ελεύθερη οικονομία. Θυμάστε παλιά τις ιδεολογικές μας αναζητήσεις, αν η ελεύθερη οικονομία είναι το καλύτερο οικονομικό σύστημα για να μας φέρει σε ευημερία. Αφού έχουμε συμφωνήσει αυτά, μπορούμε να πάμε μπροστά. Ναι, βέβαια θεωρείται ότι έχουμε συμφωνήσει σε αυτά γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποίησεις στο δημοκρατικό τόξο όπως είπατε. Άλλοτε υπάρχουν αποχρώσεις στην προσέγγιση που είναι πολύ θεμητό και μέσα στη δημοκρατία χρειάζεται. Δηλαδή, ποιος θα βάλει περισσότερες φόρες, ποιος θα βάλει λιγότερες φόρες. Ποιος θα έχει περισσότερο κοινωνικό κράτος και σε ποια κατεύθυνση. Άλλο αυτό, και άλλο να μιλάμε, ας πούμε, σε αναζητήσεις οι οποίες είναι ότι όλα πρέπει να είναι κρατικοποιημένα, ότι όλα πρέπει να είναι δημόσιο, το οποίο δεν μας πήγε πουθενά στην τελευταία ανάλυση. Μάλιστα. Το Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο την οικογένεια ανήκει και η Νέα Δημοκρατία και στην κοινοβουλευτική του ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, υφίσταται μια κριτική το τελευταίο διάστημα εν ώψη των ευρωεκλογών από όλο το φάσμα των υπολείπων κομμάτων που διεκδικούν και των οικογενειών κομμάτων, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ότι έχει υιοθετήσει σε εισαγωγικά ακροδεξιά ατζέντα, όπως λέγεται, για να προσπαθώντας να μειώσει την διαφαινόμενη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, και δεν μιλάω βέβαια για την Ελλάδα, μιλάω συνολικά για τις ευρωεκλογές, η οποία όντως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι υπάρχει άνοδος σε κάποιες χώρες μεγάλη, σε κάποιες χώρες μικρότερη. Συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή ότι το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία έχουν υιοθετήσει ακροδεξιά ατζέντα, και ποια είναι η πραγματικότητα κατά την άποψή σας? Το βασικό δημοκρατικό και λαϊκό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο κόμμα. Αυτό στηρίζει, αυτό είναι ο πυλώνας των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου. Γι' αυτό έχουμε και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ακροδεξιά ατζέντα δεν οφείλεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε στους κόλπους μας τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και τον διαγράψαμε.
όταν υιοθέτησε ακραίες θέσεις για τις οποίες δεν συμφωνούμε. Και δεν απολογούμαστε γι' αυτό. Κοιτάξτε, τα άκρα και οι ακρότητες από όπου και να προέρχονται, από τα δεξιά ή από τα αριστερά, και οι γραφικότητες, γιατί είναι μόνο τα άκρα, είναι και οι γραφικότητες, οφείλονται στο γεγονός ότι η δημοκρατία πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να δίνει απαντήσεις στα προβλήματά τους. Και επειδή ζούμε σε ένα μέρος του κόσμου που έχει την καλύτερη δημοκρατία σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχει την κοινωνική προστασία, έχει την προστασία των αδυνάτων, έχει το κράτος πρόνοιας, προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τα ατομικά δικαιώματα των ανθρώπων, ελέγχει κάθε φορά τη λειτουργία της δημοκρατίας σε όλα τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα κράτη. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι πέρα από τα ποιοτικά στοιχεία μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των πολιτών. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει τα μεγάλα. Ποια είναι τα μεγάλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται με τον πληθυσμό της, γερνάει, χάνεται. Έχουμε 3,5 μεγάλες δυνάμεις. Το 2050 δεν θα έχουμε ούτε μισή. Είχαμε την έρευνα και την τεχνολογία. Χάνεται. Τη στέλνουμε στην Ανατολή γιατί για να στηρίξουμε τεχνητή ευημερία για μερικά χρόνια, αφού παίρνουμε τζάμπα και με φτηνό. Και λόγω κόστος. Ναι, με φτηνό κόστος από τις τρίτες χώρες. Αλλά χάνουμε την έρευνα, χάνουμε την καινοτομία, χάνουμε την ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο περιβάλλον. Βεβαίως να είμαστε πρωτοπόροι στο περιβάλλον. Αλλά με τις νέες περιβαλλοντικές πολιτικές στηρίζομαι και την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία, τη μεγάλη, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βάση και να εξάγουμε εμείς τεχνολογία και υλικά στους άλλους. Έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά. Βάζουμε ποιοτικά κριτήρια εισαγωγή ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα για να μπορέσουν και οι άλλοι να ακολουθήσουν εμάς και όχι εμείς να ακολουθούμε τους άλλους. Δηλαδή έχουμε πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Θέσατε πολλά ζητήματα τώρα για λίγο. Τίτλους μόνο. Τίτλους. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και πολύτεχνος. Ναι. Αν θεωρούμε πιο τους τρίτεχνους πολύτεχνους. Ναι, σαφώς είναι πολύτεχνος και τυπικά. Αλλά κατάγομαι από υπερπολίτεχνικο γένειο. Ο πατέρας μου είχε 12 αδέρφια και η μάνα μου 6. Νομίζω όλοι οι καταγωγές. Έχω 72 πρώτα ξαδέρφια. Έκανα εκλογές στο Ηράκλειο και ο Ινιάκα. Μάλιστα, αστερισμός αυτός λοιπόν. Ναι, ως πολύτεχνος λοιπόν. Τρίτεχνος, να είμαστε πιο τυπικοί. Τρίτεχνος. Θίξατε ένα ζήτημα το οποίο είναι και για την Ευρώπη πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει φτάσει σε επίπεδα, όπως ξέρετε, πολύ καλύτερα. Το πρώτο θέμα στην Ευρώπη πιστεύω ότι είναι αυτό σήμερα. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μακροπρόθεσμα σίγουρα. Αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμα περισσότερο έντονο το πρόβλημα και γενικά στην Νότια Ευρώπη. Οι δημογραφικοί αριθμοί είναι πολύ χαμηλοί σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα από την Ευρώπη και την κυβέρνηση, βέβαια την ελληνική, για να μπορέσει κάπως να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ή θεωρείτε ότι ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα? Το κράτος πρόνοιας υπάρχει στην Ευρώπη. Όμως δεν φτάνει. Το δείχνουν τα στοιχεία. Το είπατε πολύ σωστά. Η Ελλάδα έχει 130.000 θανάτους και 70.000 γεννήσεις. Το 17% των γεννήσεων, που υπολείπονται πολύ δυστυχώς των θανάτων, είναι από ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Να. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η Γερμανία το 2100 ως έθνος γερμανικό δεν θα υπάρχει. Ο χώρος ο γερμανικός θα υπάρχει, το έθνος δεν θα υπάρχει. Αν συνεχιστεί. Είναι ανεστραμμένη η πυραμίδα των ηλικιών. Άρα όλα, και το ίδιο και η Γαλλία και άλλες χώρες. Άρα ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χαράξει μια γενναία πολιτική για το δημογραφικό. Διότι ξέρετε παλιά, πώς στηρίζαμε το κράτος πρόνοιας. Βλέπανε 4 άνθρωποι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα το 80. Και είχαμε ένα συνταξιούχο. Τώρα έχουμε μια. Έχει αντιστραφεί, βέβαια. Ένας προς ένα. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Η απάντηση πάντως, επειδή το θίξατε. Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, θεωρώ κυρίαρχο το ερώτημά σας. Εμείς δεν πρέπει να αντιγράφουμε τα κακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην παίρνουμε τίποτα από τα καλά της και να μην κρατάμε τίποτα από τα καλά τα δικά μας και να αντιγράφουμε τα κακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πολύ σωστό που λέτε θεωρητικά. Θεωρητικά. Ακούστε, εμείς τι έχουμε, ποιος είναι ο πυρήνας της δικιάς μας κοινωνίας, η οικογένεια. Οι χώρες της Ευρώπης είχαν την κοινωνική πρόνοια. Εμείς είχαμε την οικογένεια που ήταν η κοινωνική μας πρόνοια. Ήταν η παιδεία μας, η κοινωνική μας ασφάλεια, ήταν η προστασία των ηλικιωμένων, ήταν η προστασία των παιδιών. Ακόμα είναι όσο αντέχει η ελληνική οικογένεια. Όσο αντέχει οικονομικά. Πρέπει λοιπόν εμείς να στηρίξουμε με ένα γενναίο πρόγραμμα και εθνικά τι θα το κάνουμε. Το ξέρω ότι είναι στις προτεραιότητες και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι και στις δικές μας προτεραιότητες. Θα λέω και προσωπικά στις δικές μου προτεραιότητες. Για την επόμενη φάση στα ευρωπαϊκά όργανα, η προστασία της ελληνικής οικογένειας, η προστασία της οικογένειας, γιατί πρέπει να δώσουμε την ασφάλεια στην κοινωνία, να νιώθει ότι και η ίδια και τα παιδιά έχουν το καλό συνέστημα της βελτίωσης της ζωής τους. Αλλά βέβαια πρέπει να αλλάξουμε και μερικές κοινωνικές συνθήκες. Διότι παλιά η κοινωνική μας συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Όλη η κοινωνική μας
έτσι, ζωή ήταν γύρω από οικογενειακούς δεσμούς, από φιλίες, από τέτοια. Τώρα έχουμε αποκτήσει κι εμείς ευρωπαϊκές συνήθειες, αλλά ας κρατήσουμε και τις δικές μας εθνικές αναφορές και κοινωνικές αναφορές. Τώρα εσείς το βλέπετε από αυτή την πλευρά ότι πρέπει να είναι κύρια προτεραιότητα η οικογένεια και φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να το θεωρείτε. Υπάρχουν χώρες όμως και υπάρχουν και κάποιες στην Ελλάδα που υποστηρίζουν ότι για να βληθεί μάλλον καλύτερα το δημογραφικό, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μετανάστευση. Πρόσφατα είχαμε νέα μεταναστευτική συμφωνία την οποία ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Και βέβαια ο επίτροπος είναι και Έλληνας, είναι ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Υφίσταται μια κριτική το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, καθώς είναι πιο αυστηρό, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να πάρει, να αφομοιώσει η Ευρώπη και η Ελλάδα, βέβαια, που είναι βασική χώρα υποδοχής, ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων που έρχονται από τρίτες χώρες, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε διότι εκδιώχθηκαν λόγω πολεμικών συγκρούσεων που, όπως είπατε, είναι πολύ έντονες αυτή την περίοδο, έχουμε έξαρση. Δεν μπορεί να πάει προς τα εκεί η Ευρώπη, πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο ίδιο της, στο δικό της πυρήνα, θα λέγαμε. Αυτό που είπατε προηγουμένως δεξιά δεν τα αφορά αυτό που με ρωτάτε τώρα. Μεταναστευτική πολιτική. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Να υιοθετήσουμε μια πολιτική που θα λέει ότι δεν θέλουμε να έχουμε σύνορα, να έρχονται όσοι θέλουν στην Ευρώπη και να πηγαίνουν στις πλατείες, να λιάζονται και να περνάει ένα εκατομμύριο κόσμος μέσα από τα Βαλκάνια. Ο κ. Κεφαλογιάννης κάνει μια αναφορά σε μια δήλωση υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργού γυναίκας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε πει τότε το 2015 ότι έρχονται και λιάζονται, είχαν γεμίσει και μεταναστευτικούς στην Αθήνα. Ή να φτάσουμε μετά από 10 χρόνια να λέει η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι καλώς κάναμε το τείχος της προστασίας των συνόρων μας και των ευρωπαϊκών συνόρων στον Εύρο. Λοιπόν, κάπου πρέπει αυτοί να βρουν μια ισορροπία. Εμείς τι λέμε, ότι έχουμε υποχρέωση, διεθνή υποχρέωση απέναντι στη διεθνή κοινότητα να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες, αυτοί δηλαδή που έχουν πόλεμο στις περιοχές τους όπως είναι η Συρία, ακόμα και το Αφγανιστάν παλαιότερα, και να τους δούμε ως πρόσφυγες. Είναι άλλη ιδιότητα του πρόσφυγα και άλλη ιδιότητα του οικονομικού μετανάστη. Τα κόμματα της αριστεράς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, μέχρι να ισορροπήσουν λίγο και να βρούμε και εκεί ένα κοινό σημείο αναφορά, το πράγμα είναι τα ίδια. Δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Οικονομικούς πρόσφυγες να τους δούμε. Αλλά εκεί θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπατε εσείς. Μια μεταναστευτική πολιτική η οποία θα είναι δομημένη. Χρειαζόμαστε νέους επιστήμονες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ινδία, ας πούμε, έχει πάρα πολύ σοβαρούς επιστήμονες. Χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν σοβαρούς επιστήμονες. Η Ρωσία, όσο καιρό δεν ήταν στην επιθετικότητα να διαλύσει την παγκόσμια ειρήνη, είχε πολύ σοβαρούς επιστήμονες. Εκεί να δούμε τι χρειαζόμαστε για την ευρωπαϊκή οικονομία. Άλλο λοιπόν αυτοδομημένα, χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Βλέπουμε στον τουρισμό έχουμε 50.000 θέσεις κενές. Δηλαδή, ενώ ζητάει η αγορά 50.000 θέσεις, δεν υπάρχει προσφορά 50.000 θέσεων. Το ίδιο πρόβλημα, μέχρι να βάλουμε τα νέα συστήματα που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, έχουμε και στη γεωργική εκμετάλλευση. Δηλαδή, δεν έχουμε εργατικά χέρια χαμηλής εξειδίκευσης για τον αγροτικό τομέα. Μπορούμε λοιπόν και με συμφωνίες και με φιλικές χώρες να έρχονται για ένα εξάμεινο δομημένα, να πληρώνουν τις εφορίες τους, να είναι ασφαλισμένοι, να ξέρουμε κι εμείς ότι όλη η γραμμή της παραγωγής μπαίνει μέσα και στα κοινωνικά δεδομένα, δηλαδή να ελέγχουμε την εγκληματικότητα. Φαντάζεστε καμιά χώρα στον κόσμο σοβαρή, και που είναι οι ευρωπαϊκές χώρες σοβαρές χώρες, να μην ξέρουμε που μένει ο κάθε πολίτης. Εγώ όταν μετακομίζω από το ένα σπίτι στο άλλο, πρέπει να ειδοποιήσω στο Βέλγιο τρεις υπηρεσίες. Πρέπει να ειδοποιήσω την εφορία, πρέπει να ειδοποιήσω την αστυνομία και την ίδια μου τη δουλειά, η οποία ταυτοποιεί και επιστοποιεί. Ανά πάσα στιγμή θέλουν κάτι να με ρωτήσουν, ξέρουν που είμαστε. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχει και η μεταναστευτική πολιτική. Δεν λέμε όχι. Έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχουν ενσωματωθεί εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι που ήρθαν από τα Βαλκάνια, βέβαια ήταν πιο συγγενικά φίλα με εμάς, είχαν κάποιοι την ίδια θρησκεία μαζί μας, είχαν τις ίδιες κοινωνικές αναφορές στην οικογένεια, είχαν τις ίδιες συνήθειες και ενσωματωθήκαν και προκόψανε και αυτοί. Τώρα φεύγουν βέβαια γιατί πάνε στη Δυτική Ευρώπη, γιατί έχουν καλύτερα εισοδήματα. Καλύτερα συνήθειες, προφανώς. Εντάξει. Αλλά ναι, νέους πρόσφυγες μπορούμε να δούμε και το θέμα των οικονομικών μεταναστών εκεί που το θέλουμε κι εμείς. Διότι ξέρετε, υπάρχουν στον κόσμο, υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο περιπλανόμενοι άνθρωποι. Μπορούμε εμείς που είμαστε το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού, επειδή εδώ είναι η ΕΔΕΜ όλων των κατατρεγμένων, να
έρθουν όλοι αυτοί τα 1 εκατομμύριο περιπλανόμενοι άνθρωποι στην Ευρώπη να τους κάνουμε τι, πώς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Ή 500 εκατομμύρια στην υποσαχάρη Αφρική περιμένουν να έρθουν στις ακτές της Μεσογείου για να περάσουν στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια, μέσα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θίξατε τώρα ένα τεράστιο ζήτημα, αυτό της μετανάστευσης των πληθυσμών, το οποίο είναι και διαχρονικό, έτσι πάντα συνέβαινε. Και όντως η Ευρώπη, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Βόρεια Αμερική είναι αυτό που είπατε εν μέρη ΕΔΕΜ. Γιατί θεωρούνται χώρες πιο φιλελεύθερες, που κάποιες. Έχουν κοινωνική πρόνοια, προστατεύουν. Δίνουν ευκαιρίες υγείας, δίνουν ευκαιρίες παιδείας. Είναι όμως. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άμυρες ευθυνών για αυτό που, ας πούμε, που γίνεται στην υποσαχάρη Αφρική, γιατί η Ευρώπη έφτιαξε τα σύνορα αυτών των χωρών που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται ανορθολογικά. Γι' αυτό έχουμε και τις συγκρούσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω έχουμε 45 συγκρούσεις στην υποσαχάρη Αφρική, επειδή το δείξατε. Είτε μεταξύ χωρών, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα, γιατί όλα αυτά τα καθεστώτα δεν είναι ορθολογικά. Δεν φτιάχτηκαν δηλαδή χώρες με ορθολογικό τρόπο. Αυτό έχετε να πείτε κάτι. Η ευθύνη της Ευρώπης. Η απεικιοκρατία. Μιλάμε τώρα για 2 αιώνες πίσω, η απεικιοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Αλλά αυτές οι χώρες δεν έχουν μια παράδοση δημοκρατική. Μακάρι να είχαν. Ναι, ότι η Αφρική πάει να δημιουργήσει μία. Έχει και εκλογές μαζί μετά από πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες και εκεί. Βέβαια, μακάρι. Μετά από επανάσταση. Και μακάρι να έχουν τα μοντέλα. Και εμείς θέλουμε να υπάρχουν δημοκρατικές χώρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι χώρες που προκόβουν με τα δικά τους τα δεδομένα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για όλο τον κόσμο. Βεβαίως με τις πιέσεις, με τα κίνητρα, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιες χώρες να προχωρήσουν. Δηλαδή, υπογράφουμε και συμφωνίες μαζί. Είναι οι περίφημες συμφωνίες που έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγονται συμφωνίες Λομέ, για τις πρώην απικίες να εισάγουν κάποια προϊόντα που εμείς δεν τα παράγουμε και τα χρειαζόμαστε, χωρίς δασμούς και με κίνητρα. Μεγάλα προγράμματα σε χώρες της Αφρικής, Λατινικής Αμερικής και άλλες περιοχές. Και αντίστοιχες συμφωνίες υπάρχουν για κάποιες χώρες. Για να μπορέσουν αυτές οι χώρες να δημιουργήσουν κεφάλαιο, προστιθέμενη αξία, ανάπτυξη και παραγωγή για να μένει ο πληθυσμός εκεί. Αλλά και έχουμε άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι ότι η πυραμίδα των γεννήσεών τους είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μας. Αν πάτε, ας πούμε, σε περιοχές όπως είναι η Νιγηρία, όπως είναι η Αιθιοπία που έχουν τώρα εμφύλιο, κάνουν 12 παιδιά κατά μέσο όρο. Εν ζωή τα 8, στο τέλος ο υπερπληθυσμός θα εκραγεί. Άρα υπάρχουν αυτά τα δεδομένα τα παγκόσμια. Εμείς κοιτάζουμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε και πώς μπορούμε. Το δικό μας το χώρο, γιατί είμαστε ευτυχείς που ζούμε στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλα μέρη του κόσμου και για την ιστορική μας ευθύνη και γιατί αν δεν ευημερούν οι άλλοι, λέει, τι θα κάνουμε εμείς. Μπορεί να ψώνουμε τύχη για να μπορούμε να κάνουμε μια κλειστή φυλακή δικιά μας εσωτερικά για να μένουμε εμείς. Όχι, θέλουμε να ευημερούν όλοι οι λαοί για να μπορέσουμε και εμείς να ζούμε και να απολαμβάνουμε τα αγαθά που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Ωραία, αρκετά ιδεαλιστικό αυτό. Και πραγματικό. Μακάρι να είναι αυτός ο στόχος, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Όχι, γίνονται πολιτικές. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε δεν να. Δεν εννοώ από τη δικιά μας χώρα, εννοώ και άλλες χώρες. Όχι, εγώ εννοώ την Ευρώπη. Για την Ευρώπη σας μιλάω τώρα και αφορά και την Ευρώπη. Σε κάποια ζητήματα δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Άλλωστε το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Προφανώς, γιατί δεν υπάρχει πολιτική ένωση. Είναι γνωστό το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέτε. Εμείς έχουμε κάνει μια οικονομική ένωση και αυτή μισή. Δεν έχουμε ναι, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε δηλαδή κοινό νόμισμα, δεν έχουμε οικονομική πολιτική που σημαίνει κοινή τραπεζική πολιτική, κοινή κοινωνική πολιτική, γιατί στα ίδια εισοδήματα, τους ίδιους φόρους, αλλά κάνει και σωστά τη διανομή των εισοδημάτων, χωρίς να περνά κάνει το κάθε κράτος τη δικιά του πολιτική. Και βεβαίως το άλλο που είπατε πολύ σωστά είναι η πολιτική ενοποίηση. Γιατί αν έχει πολιτική ενοποίηση και ισχυρός για να μπορείς να διαδραματίζεις ρόλους σε διεθνές επίπεδο ως δύναμη ισχύος και να διαμορφώνει για τις εξελίξεις της δουλειάς και παραπέρα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, διαχρονική συζήτηση από την πρώτη στιγμή που έγινε ουσιαστικά από το Μάστρικτ και το Σέγγεν η συζήτηση. Και πριν ξέρετε, ναι, οραματιστήκαμε να κάνουμε. Ακριβώς από τότε. Οραματιστήκαμε να κάνουμε κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, λέγεται European Defense Community, δηλαδή Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, το 1952. Και δεν ψηφίστηκε από ένα κράτος, γιατί έχουμε την ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, και με διαφορά πλειοψηφία 2 βουλευτών. Να. Και από το 50 μέχρι σήμερα έγιναν ελάχιστα πράγματα στην άμυνα μέχρι τώρα που έχουμε το πρόβλημα της ειρήνης στην περιοχή μας και την εισβολή στην Ουκρανία και το φόβο από τη Ρωσία. Και πολύ πιο πρόσφατα, βέβαια, να πούμε στους ακροατές ότι είχαμε το πιλωτικό δημοψήφισμα για το αν θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες κοινό σύνταγμα. Και τότε καταψηφίστηκε στη Γαλλία, οπότε δεν συνεχίστηκε καν η διαδικασία. Ενώ σε άλλες χώρες πριν τη Γαλλία είχε. Πολύ σωστά το λέω. Ακριβώς όπως λέτε, διότι από τη στιγμή που καταψηφίστηκε σε ένα δημοψήφισμα σε μια χώρα λόγω του δικού της συντάγματος, ναι, δεν έχει νόημα. Σε μια χώρα που είναι το νούμερο 2, αν μπορούμε να πούμε. Και η Κύπρος. Πείτε ότι η Κύπρος. Με βάση την ομοφωνία που είναι 600.000 άνθρωποι, ή η Μάλτα που είναι άλλες τόσες, ναι,
Με βάση το Σύνταγμα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Αν οι 600.000 των Ευρωπαίων της Μάλτας αποφάσισαν όχι. με δημοψήφισμα όχι, δεν μπορούσε να προχωρήσει σε άλλες 27 χώρες. Ναι, το οποίο είναι, ναι, είναι μια. Και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση, ναι. Τώρα, αν είναι δημοκρατικό αυτό ή όντως στρέβλωση τη δημοκρατική λειτουργία. Ναι, εμείς τώρα βέβαια ως Ελλάδα, επειδή έχουμε τα προβλήματά μας με την Τουρκία και έχουμε και ειδικά εθνικά θέματα στα Βαλκάνια και με τα Σκόπια και με την Αλβανία. Προς το παρόν, κρατάμε στάση επιφυλακτική για την ειδική πλειοψηφία. Διότι εμείς θέλουμε να έχουμε το ατομικό όπλο στα χέρια μας, που λέγεται βέτο στην εισδοχή νέων μελών και αναθεώρηση των συνδικών. Για να είμαστε και εντάξει. Απλώς τι θέλουμε, με διάλογο να τα επιλύσουμε και να πάμε σε αυτό που ακούγεται λογικό και είναι λογικό όπως το λέτε, για να μην μπορούμε να, προχωρήσουμε σε πολιτικές όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, χωρίς να μας σταματάει οποιαδήποτε μικρότερη ή μεγαλύτερη χώρα λόγω των εσωτερικών της ισορροπιών και θεμάτων. Δυστυχώς, τώρα θέσατε πάλι πολλά ζητήματα. Φιλοσοφικά μιλάμε, τώρα δεν πειράζει. Όχι, γιατί είχαμε πρόσφατα και την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κόσοβο, το οποίο ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί. Υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί, βέβαια. Άλλης φύσεως από το Κυπριακό, δεν είναι το ίδιο. Παραλληλίζεται, κατά την άποψή μας, ατυχώς από κάποιους αυτό. Συμφωνώ και προσυπογράφω αυτό που λέτε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά πράγματα και αυτό πρέπει να το τονίζουμε ως Έλληνες, διότι κάποια στιγμή οι εχθροί μας θα μας το βάλουν ως το ίδιο θέμα. Αυτό ναι. Που εμείς δεν το δεχόμαστε. Αυτό θα γίνει. Το οποίο εμείς δεν το δεχόμαστε. Γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε να γνωρίσει το Κόσοβο. Εμείς δεν το δεχόμαστε, γιατί θέλουμε τα σύνορα στην Ευρώπη να μην αλλάζουν. Και γι' αυτό πήγαμε με την Ουκρανία, γιατί τα επόμενα θα ήταν για την Κύπρο και για, τη Θράκη, που έχουμε επιθετικότητα. Εμείς τα σύνορα δεν αλλάζουν, γιατί οι διεθνείς συνθήκες είναι έτσι και θέλουμε να παραμείνουν με βάση τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις των διεθνών οργάνων. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα, για την ασφάλειά μας. Λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Κεφαλογιάννη, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα από εσάς για την υιοθέτηση της επιστολικής ψήφου, γιατί είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί κιόλας. Πώς θα πάει δηλαδή, αν θα υπάρξει συμμετοχή. Μέχρι χτες Σάββατο, να πούμε, είχαν εγγεγραφεί περίπου 40.000, εννοούμε, από άλλη χώρα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν εγγραφεί που ζουν στην Ελλάδα και θέλουν να ψηφίσουν έτσι. Πολύ σωστά. Τώρα, ξέρετε, που έχω το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, η άλλη Ελλάδα που βρίσκεται στο εξωτερικό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις φορολογικές της κατοικίας, της μόνιμης κατοικίας και όλων των προϋποθέσεων που χρειάζονται για να λειτουργεί η επιστολική ψήφου και θα έχουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον. Αλλά είναι πολύ σημαντική βάση που συμφώνησαν άλλα ακόμα για την επιστολική ψήφου για τις ευρωεκλογές. Είμαι βέβαιος ότι το ατυχές της ψηφοφορίας να ισχύσει από τώρα για τις επόμενες θετικές εκλογές θα διορθωθεί μετά τις ευρωεκλογές, μετά από διάλογο μεταξύ των κομμάτων, είναι κάτι πολύ σύγχρονο και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια, διότι ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτή η διαδικασία, θα ψηφίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πολύ πιο μπροστά, θα φτάσουν στο Υπουργείο των Εξωτερικών οι φάγγελοι με τις ψηφοφορίες και θα ανοιχτούν ακριβώς την ίδια μέρα με την ψήφο των πολιτών που θα πάνε στα εκλογικά τμήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει και ανθρώπους που εργάζονται μακριά από τους χώρους που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε είναι στο εσωτερικό και πολύ περισσότερο τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό ή δουλεύουν ή σπουδάζουν ή κάνουν οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή έχουν ριζώσει και αυτά εκεί. Πρέπει και αυτά να μπορούν να έχουν συμμετοχή στα μέλη. Βέβαια, αρκεί να αντιμετωπίζονται και κάποιες αστοχίες που γίνονται, όπως στην περίπτωση της πρώην συνυποψηφίας σας, της κυρίας Ασημακοπούλου, που είχαμε τη γνωστή υπόθεση και αγωγές κατά του ελληνικού κράτους από απόδειμους, λόγω των προσωπικών δεδομένων. Εντάξει, το κράτος δικαίου υπάρχει πάντα. Οι πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνονται. Προχωράμε παρακάτω, αλλά η επιστολική ψήφος είναι σωστά δομημένη. Είναι εγγυημένη η ψηφοφορία το πώς θα ψηφίσει ο καθένας με την ακλόνητη και ανεπηρέαστη βούλησή του και θα προσμετρηθεί σωστά στο σύνολο των ψηφοφόρων της Ελλάδος στα εκλογικά τμήματα. Τουλάχιστον αυτό το έχουμε κατοχυρώσει στην Ελλάδα. Ότι όλοι αναγνωρίζουμε πόσο σωστά γίνονται οι εκλογές, ότι κανείς δεν τις αμφισβητεί. Εδώ δεν αμφισβητήσαμε τις εκλογές του 2000. Εννοείται εκτός από τον κύριο Κασελάκη. Τότε που ο Κώστας Καραμαλής έχασε τις εκλογές για 40.000 ψήφους στα 8 εκατομμύρια. Και δεν έγιναν ούτε ενστάσεις. Γιατί αποδεχόμαστε το σύστημα. Με ποια λογική. Ας είχαμε καλούς αντιπροσώπους των κομμάτων και του κόμματος του δικού μας που είμαστε στη μεριά των χαμών να προσμετρήσουν σωστά τις ψήφους. Αν είχαν γίνει παρατυπίες υποτίθεται. Αυτό τα έχουμε προσπεράσει εδώ και δεκαετίες πια. Μην πηγαίνουμε στη δεκαετία του 40, του 50 και του 60 και να κουβεντιάζουμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάχρηση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
για την συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία βέβαια στις ευρωεκλογές και καλό για κουράγιο, γιατί έχετε ακόμα ένα μήνα περίπου μπροστά σας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και τώρα και μετά να συζητήσω με αυτά τα θέματα της Ευρώπης, που νομίζω πολύ σημαντικά. Ενημερωμένος πολίτης είναι ο καλύτερος πολίτης και είναι και ο καλύτερος σύμμαχος της δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά λέω και της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Αρκαδία 938.